Λοιπόν, να σκέπα Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, το θέμα αυτό όλο με την σειρά με τον Άγιο Παΐσιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ναι. Μόνο που οι έντονες αντιδράσεις αυτές ξεκίνησαν από μία ανάρτηση του Πέτρου Τατσόπουλου, ακριβώς, ο οποίος μιλούσε περί αποβλάκωσης μέσω του σύριαλ. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκίνησε ένας ιερός πόλεμος. Αυτή τη στιγμή έχουν καταφερθεί εναντίον του 4 Μητροπολίτες, καθώς και ο Νικήτας Τσακύρογλου, και μόλις κατατέθηκε και μία μήνυση αγωγή εναντίον του. Λοιπόν, θέλω να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που κατέβησε πρώτο στην αγωγή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το ευλογήσεις να κοιτάει μόνο το καλό στη ζωή του και τον αφέντη Χριστό να έχει πάντα πλάι του. Αμήν Χατζη Χριστίνα, δεν το ευχήθηκες εσύ αυτό? Ο γνωστός συγγραφέας και πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος καυτηριάζει με το δικό του τρόπο τη νέα σειρά του Μέγκα «Άγιος Παΐσιος», που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες και περιγράφει την ιστορία της ζωής του Αγίου Παϊσίου από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει. Πώς πάει, Άγιε Πατέρα? Προχωράει το project με την αποβλάκωση? Μια χαρά προχωράει, Τέκνο μου. Έχουμε όμως ακόμη τεράστια περιθώρια. Να αποβλακωθούμε περισσότερο? Όχι. Να εκδηλώσουμε την αποβλάκωσή μας πιο απενοχοποιημένα. Με τη δύναμη του Τίμιου και Ζωπιού Σταυρού που γιορτάζουμε σήμερα, όλα θα γίνουν. Προχωράτε να μας γράψουνε, να κάνουμε μια λειτουργία. Απάντηση στον Πέτρο Τατσόπουλο για τις αναφορές του στον Άγιο Παΐσιο με αφορμή την τηλεοπτική σειρά έδωσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Ο τρόπος με τον οποίο διακομωδεί το περιεχόμενο της τηλεοπτικής παραγωγής, το οποίο αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού. Ο όρος αποβλάκωση είναι ενδεικτικός του τρόπου με τον οποίο ο κύριος Τατσόπουλος αντιμετωπίζει απορριπτικά το περιεχόμενο της πίστης των απλών και ευσεβών χριστιανών, επειδή αυτό δεν συνάδει με την υψηλόφρονα διανόηση και λογικοκρατούμενη αυτοπεποίθησή του. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και η κόντρα συνεχίστηκε με τον Πέτρο Τατσόπουλο να σηκώνει το γάντι και να απαντάει στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Μητροπολίτη, δεν σκοπεύω να σιωπήσω. Ο καιρός που σιωπούσαμε μπροστά στους Μητροπολίτες παρήλθε. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Ζούμε στη χώρα που γέννησε τον ορθό λόγο και τη δημοκρατία. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στον σκοταδισμό και στις δυσιδαιμονίες του δικού σας μεσονικού κόσμου. Όσα λεφτά και αν ρίξετε σε τηλεοπτικές παραγωγές, είναι κοινό μυστικό πως πίσω από την παραγωγό εταιρεία του Αγίου Παΐσιου, το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Κρεκός ή Βατοπεδινός, βρίσκεται η Μονή Βατοπεδίου. Όσα λεφτά και αν κερδίσετε από τηλεοπτικές παραγωγές. Μιμηθείτε τον Ιώβ. Δεν έχασε την πίστη του ούτε στιγμή. Όλες οι συφορές έπεσαν απάνω του. Και αυτός δόξαζε το Θεό. Στην κόντρα προσθέθηκε και ο πρωταγωνιστής της σειράς, Νικήτας Τσακύρογλου. Όποτε ξυπνάει στραβά, κάτι θυμάται και σχολιάζει. Θα ασχοληθούμε εμείς με την ασχολία του κύριου Τατσόπουλου? Προσωπικά τον αγνοώ. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η γνώμη του, ούτε η προσωπικότητά του. Πριν υποδεχτώ στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, που είναι από το εκκλησίαonline.gr, ο οποίος έκανε αγωγή 200.000 ευρώ στον κύριο Τατσόπουλο, θέλω να πω. Ότι εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Τατσόπουλο. Ναι. Δεν θέλει να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο πέρα από αυτά που έχει ήδη ανεβάσει. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Μικρούτσικο και σε όλους στην παρέα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τι ζητάτε λοιπόν με αυτή την αγωγή, κύριε Καραγιάννη, και θέλω να μου πείτε ποιοι ήταν οι όροι και οι λέξεις που σας ενόχλησαν? Μιλάμε τώρα για αποβλάκωση. Μεταφέρω κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιήσε ο κ. Τατσόπουλος. Αυτή ήταν η βασική. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που πραγματικά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά τον κοινωνικό ρατσισμό, όσον αφορά τον κοινωνικό διαχωρισμό των ανθρώπων. Διορθώνουμε λάθη του παρελθόντος στο πώς κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και βλέπουμε ξαφνικά από το πουθενά κάποιες αναρτήσεις να στοχοποιούν συνανθρώπους μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατανοώ για ποιο λόγο μια επιλογή ενός ατόμου να είναι χριστιανός, να πιστεύει, να κάνει οτιδήποτε. Θα πρέπει να μπαίνει στο στόχαστρο ενός ανθρώπου που ήταν πολιτικός και παραμένει πολιτικός και θα πρέπει να τον διακομωδεί, να τον χαρακτηρίζει και να τον υβρίζει. Γι' αυτό ακριβώς το αδίκημα, το οποίο ειδικά εσείς έχετε κάνει αγώνα κάθε μέρα να βοηθάτε ανθρώπους και μπράβο σας και όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι,
υπάρχει συγκεκριμένο εδάφιο στο αντιρατσιστικό νόμο, είναι το άρθρο 1 του αντιρατσιστικού νόμου, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει ότι όποιος με πρόθεση, μέσω διαδικτύου ή δημόσια, κάνει ενέργειες ή ομιλίες που μπορεί να προκαλέσουν το ρατσισμό, ουσιαστικά τη διάκριση των ανθρώπων με βάση το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία, τη σεξουαλική επιλογή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τιμωρείται με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα η αγωγή, θέλω να μου πείτε. Η μήνυση είναι για αυτό το κομμάτι, με βάση το αντιρατσιστικό. Μάλιστα. Ο εν λόγω κύριος, μετά τη συγκεκριμένη πράξη στην οποία προβήκαμε εμείς, επέλεξε να απαντήσει μέσω ύβρεων και προσβολών. Με τι τρόπο προσπάθησε να ταυτίσει μια εφημερίδα που γράφουν ιερείς Μητροπολίτες, που διοικείται από ιερείς και Μητροπολίτες, ότι να την εξισώσει με τη Χρυσή Αυγή. Να την εξισώσει με νεοναζιστικό μόρφωμα που καταπιέζει ουσιαστικά τον ελεύθερο. Χρησιμοποίησε κάπου τη Χρυσή Αυγή μέσα. Ναι, είπε ότι η τελευταία φορά που μηνύθηκε ή του κατατέθηκε αγωγή εναντίον του ήταν από τους Χρυσαυγίτες. Ναι, ναι, ναι. Ελάτε εκεί. Για αυτό το λόγο, είδα το απόσπασμα, λοιπόν, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει όλο το κείμενο. Επειδή προσβάλλει κάθε δημοκρατικό άνθρωπο η ταύτιση με τέτοιου είδους μορφώματα και με τέτοιου είδους πρακτικές, εμείς προβήκαμε σε αυτή την αγωγή και δεσμευτήκαμε βεβαίως. Γιατί πίσω από την εφημερίδα μη κοινοφελής οργανισμός, τα λεφτά να πάνε στην κυβωτό του κόσμου. Εφόσον και αν εκδικαστεί. Μάλιστα, δηλαδή ο λόγος που κάνετε την αγωγή δεν είναι ότι ζητάτε κάποια λεφτά για προσωπικό σας συμφέρον. Είναι τα χρήματα όταν εκδικαστεί και αν κερδίσετε να πάνε εκεί. Απολύτως κατανοητό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε επίσης, πάρα πολύ. Επίσης, συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι άλλο και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Δεν είναι παράξενο ότι η χρονική στιγμή που επελέγει να γίνει αυτό είναι όταν κάποιοι άνθρωποι εκδίδουν βιβλίο που είναι, ας πούμε, ένα βιβλίο εναντίον της ορθόδοξης πίστης, εκμεταλλευόμενη τυχή επιτυχία του Παϊσίου, τυχή επιτυχία. Εντάξει, τώρα το ότι, με συγχωρείτε, δεν γνωρίζω, αλλά το βιβλίο του δεν έχει καμία σχέση με την... Δηλαδή, έχει γράψει τόσα βιβλία. Ξαφνικά έχει να κάνει όταν γράφεις ένα βιβλίο το οποίο έχει ως εξώφυλλο τη Θεία Κοινωνία και ουσιαστικά μέσα την υβρίζεις και ουσιαστικά θέλει να τραβήξεις, να συσπεί. Να συσπυρώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό που λέτε. Είναι αντιθέτω γεγονός η προβολή της σειράς. Δηλαδή το κάνει για διαφημιστικούς λόγους, θέλετε να πείτε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι επιθυμεί να συσπυρώσει ένα κοινό το οποίο ρέπει προς το να βρίζει τα θεία, έτσι, εκμεταλλευόμενο στοιχεία επιτυχία του Παϊσίου για να μπορέσει να πουλήσει κάποια στιγμή. Αυτή είναι η δικιά σας άποψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αντρέα μου, θέλεις να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό? Ότι ο Παΐσιος δεν θα τον μείνει τον Τατσόπουλο. Σωστά. Αυτό είναι μια μεγάλη έλεγχη. Μια παρατήρηση. Ναι, απλή. Πόσο δίκιο έχεις. Μια μεγάλη έλεγχη. Έχεις πάει στη μονή του... Όχι, δεν έχω πάει. Πάνω, πάνω στην Καλλιτική. Έχω άποψη πάνω στο θέμα, δεν θέλω να την αναπτύξω. Έξω από την Θεσσαλονίκη. Απλά κάνω αυτή την ύξη. Αυτή την ύξη. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στην Βάσια Τριφίλ, την αγαπημένη Βάσια Τριφίλ, να θυμίσουμε τι λέει, τι έχει πει η Βάσια Τριφίλ στην εκπομπή μας. Ότι κάθε πρωί ξεκινάμε με ένα Βάσια Τριφίλ. Εγώ το έχω μεταφράσει έτσι. Δηλαδή για να πάει καλά η μέρα, πρέπει. Ναι, γιατί μου είχε πει Κατερίνα μου, εσύ. Το παιδί δεν είναι πιο σαφήνεια. Εσέξι, παιδιά, πείτε τώρα. Με ένα πίδο. Πίδο, πολύ ωραία. Λοιπόν.